Εγώ ήρθα εδώ γιατί μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ ωραία η εικόνα που θα δούμε σε λίγο από την Μυτιλίνη και γιατί είναι φεστιβάλ γαστρονομίας. Α, σαρδέλες. Σαρδέλες. Η Μυρσίγκη Τζινέλη είναι εκεί με τους καλεσμένους της. Σαρδέλες στον πόλ, δεν βλέπεις. Ναι, 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 τα πάντα βλέπω. Στον πόλ να δούμε γεμάτο σαρδέλες. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Και αν η εικόνα σας αρέσει, να δείτε οι μυρωδιές που βγαίνουν από εδώ, πόσο δελεαστικές είναι, να αφήσουμε το ρεπορτάζ και να πιάσουμε, να καθαρίσουμε και να τρώμε σαρδέλες. Βρισκόμαστε λοιπόν στον υπέροχο κόλπο Καλονής, αυτό τον υδροβιότοπο, την λιμνοθάλασσα του Αριστοτέλη, όπως είναι γνωστή, γιατί να θυμίσω ότι από εδώ θεμελιώθηκε η βιολογία από τον Αριστοτέλη, με μια εξαιρετική παρέα, γιατί όλο το νησί, τις ημέρες ετούτες, είναι ένα τεράστιο τραπέζι. Και εξηγούμε. Ο φορέας τουρισμού του Ομολύβου έδεσε, πάντρεψε όλους τους φορείς του νησιού σε ένα φεστιβάλ γαστρονομίας. Και δεν στρώνουμε απλά ένα τραπέζι, παντρεύουμε τα τοπικά προϊόντα με τον πολιτισμό. Και θα δώσω ευθύς το λόγο στον κύριο Βασίλη Βογιατζή που είναι δίπλα μου από τον φορέα τουριστικής ανάπτυξης του Λεκανοπεδίου Καλονής. Συγγνώμη, μου θα δώσει το λόγο στον τρόπο που έχει σκεφτεί. Μισό λεπτό, σου φοράει, έχει γαρίφαλο στο αυτί, έχει κάποιο λουλούδι στο αυτί. Ο κύριος δίπλα μου έχει γαρίφαλο, έχει λουλούδι στο αυτί. Καλά τον είδα τον άνθρωπο. Πώς το λένε το λουλούδι? Ναι, ναι. Μολόχα είναι, μπράβο, χιορτανισί μου, την αγαπώ εγώ. Θα έρθω σε λίγο στον κύριο Μίμη με το μουστάκι γιατί θα μας παστώσει σαρδέλες. Εντάξει, όμως. Να ακούσουμε από τον κύριο Βασίλη Βογιατζή για αυτή την όμορφη προσπάθεια, κύριε Βογιατζή, που συμμετέχει και το Λεκανοπέδιο Καλονής. Είναι μια τουριστική προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει από πέρυσι από το φορέα Ομολύβου. Φέτος καταφέραμε να γίνει μια παλαισβιακή προσπάθεια. Πολλοί άνθρωποι ενώσαν τις δυνάμεις τους για να εξελίξουμε αυτό το τουριστικό προϊόν της Λέσβου. Το οποίο τουριστικό προϊόν της Λέσβου έχει περάσει μια μικρή περιπέτεια, αλλά πιστεύουμε ότι το μέλλον μας ανήκει και από εκεί και πέρα, με κάθε προσπάθεια που θα γίνονται από όλους τους επαγγελματίες του νησιού, το τουριστικό μέλλον του νησιού θα είναι μόνο ευίωνο. Σε λίγο το φαγητό θα είναι έτοιμο. Από το πρωί φτιάχνετε πράγματα. Ναι. Και το βράδυ πάλι εκδηλώσεις. Το πρωί οι φρέσκες σαρδέλες ξεψαρίστηκαν από τις βάρκες. Έγινε μια μικρή επίδειξη παστώματος σαρδέλας, η οποία αυτή έχει πάει στα μαγαζιά. Και από τα μαγαζιά μετά από 3 ώρες σχεδόν είναι έτοιμη για να σερβιριστεί με το ούζο με μεζέ. Κάθε μαγαζί έχει ένα μικρό κατάλογο όπου σερβίρονται 4 μικρά μεζεδάκια με ένα καραφάκι ούζο. Όπως ξέρουμε το ούζο είναι το προσεκό ποτό της Λέσβου. Όλα τα μαγαζιά έχουν μπει δηλαδή στο παιχνίδι όλο αυτό το διάστημα από τις 5 μέχρι τις 15 του μήνα, όπως βλέπουμε πίσω και στο σχετικό μπάνερ που έχετε, έτσι, Λέσβος Food Fest. Όλα τα μαγαζιά έχουν μπει, όλοι οι φορείς έχουν συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια και εγώ θα καλημερίσω δίπλα μου βλέπουμε, τον παλαιότερο. Ήδη βάζει τα ψάρια στο αλάτι πάνω και θα τα παστώσει, έτσι. Ακριβώς. Είναι ο παλαιότερος εστιατόρας εδώ της Σκάλας Καλονής και μας παστώνει σαρδέλες, αλλά έχει εξαιρετική σημασία. Δεν είναι το πάστομα που ξέρετε εσείς των μηνών. Καλή σας μέρα, κύριε Μίμη. Για πείτε μας τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι, παίρνουμε τη σαρδέλα, βάζουμε λίγο αλάτι, τη βάζουμε στο μέρος που θέλουμε να τη βάλουμε, είτε πύλινο είτε πλαστικό, οτιδήποτε να πούμε, στην πλάτη κάτω. Το πύλινο καλύτερο. Πάντα η πλάτη να είναι κάτω και βάζουμε μία σειρά έτσι, την άλλη σειρά τη γυρνάμε, τη βάζουμε κόντρα. Πότε τις τρώμε αυτές τις σαρδέλες? Σε 3 ώρες είναι έτοιμες. Σε 3 ώρες. Πες έτσι λίγο στον εικονολήπτη μας να το πάρουμε και μπορείτε να τη δούμε τη σαρδέλα να παστώνεται. Το θέμα δεν είναι να τη δείτε, το θέμα είναι να τη φάτε. Δεν ξέρω αν μπορεί ο τεχνικός να στείλει λίγο πιο. Για να μας δείξει τη σαρδέλα. Μυρσίνη, λέτε σε λίγο τα χεράκια σου να σε δω εκεί να... Αυτή τώρα είναι έτσι. Έτσι. Τώρα δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μυρωδιές βγαίνουν από αυτή την σαρδέλα την παστομένη. Σε 3 ώρες είναι έτοιμη. Δεν είναι το παστό που ξέρετε. Είναι η σαρδέλα Καλονής. Ο Καριώτης, ο αρχισυντάκτης μας, ο οποίος έχει πολλές εμπειρίες ζωής, λέει αυτό είναι το ελληνικό σούσι, άντε να δεις τώρα. Α, μπράβο, είπα να μην το πω, είναι το ελληνικό σούσι. Όση ώρα ο κύριος Μίμης μας παστώνει τις σαρδέλες και εσείς θα το βλέπετε, εγώ θα καλημερίσω τον κύριο Νανίδη από το Σύλλογο Αλιέων της Σκάλας Καλονής, όπου είναι άλλος ένας φορέας και όλου του νησιού που συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια, για να μας μιλήσετε για τον πλούτο του κόλπου Καλονής, κύριε Νανίδη. Βεβαίως. Βρισκόμαστε στα πόδια του κόλπου Καλονής,
σε ένα διαμαντένιο κόλπο, σε ένα μοναδικό οικοσύστημα πάνω στον πλανήτη. Και δεν είναι τυχαίο αυτό να είναι πάντα μέσα στο στόχαστρο όσον αφορά τη διεκδίκησή του για να πετάξουν τα 1500 άτομα που ζουν καθημερινά από τον κόλπο στο περιθώριο. Με ένα γενικό χωροταξικό το οποίο έχουν κατεβάσει και συμπεριλαμβάνει μέσα και τον κόλπο Καλονής. Εμείς βέβαια παλεύουμε για αυτά γιατί, και θα παλεύουμε γιατί δεν είναι δυνατόν να κόψουν ένα τόσο μεγάλο κοινωνικό ιστό και να παραδώσουν ένα οικοσύστημα μοναδικό σε 3, 4, 5 αλεξιπτωτιστές οι οποίοι θέλουν να είναι καλυμμένοι από τον νόμο και να αλλιεύουν όλο τον χρόνο τα χάβαρα του κόλπου. Είναι η αγωνία που εκφράζουν οι άνθρωποι του μόχθου του κόλπου και θα πρέπει έτσι οι αρμόδιοι να σκύψουν πάνω από το θέμα αυτό πολύ πιο ιδιαίτερα. Πείτε μας τι έχει μέσα ο κόλπος, τι πλούτο έχει μέσα ο κόλπος, κύριε Νανίδη. Ο κόλπος Καλονής, όπως σας είπα, είναι μοναδικός γιατί, διότι έχει μέσα πάρα πολύ φυτοπλακτών και έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν τα ψάρια την υπάκινσή τους, παράδειγμα, εάν ανοίξουμε μια σαρδέλα του κόλπου. Είναι άσπρη από το πάχος, όπως θα πάρει και ο φακός. Και αν κάνουμε συγκριτικά στοιχεία με σαρδέλες οι οποίες βγαίνουν σε άλλα σημεία της Ελλάδος ή του πελάγου, χωρίς να υποβαθμίζουμε κάτι, είναι κόκκινες. Αυτή έχει σαν αποτέλεσμα όταν τη βάλουμε πάνω στα κάρβουνα να ψήνουν τα κάρβουνα, η δε γεύση της είναι απεριόριστη. Γι' αυτό και είναι η σαρδέλα Παπαλίνα της Καλονής. Ξεκινάμε από Παπαλίνα και εδώ θα σταματήσω για να πω τα εξής. Πάρα πολλές φορές από τα Υπουργεία, επειδή η θεωρία από την πράξη είναι πάρα πολύ μακριά, κατεβάζουν νόμους οι οποίοι έχουν ισχύ σε όλη την επικράτεια, αλλιευτικές νομοθεσίες. Αλλά χρειάζεται εξειδίκευση. Καταλάβαμε την έννοια, γιατί κάθε περιοχή έχει τις δικές της ιδιότητες. Να μείνουμε όμως στο ωραίο, στο θετικό, γιατί είναι περισσύνη. Ο καιρός, οπότε ο κόσμος πρέπει να έρθει στο νησί για να το κάνουμε τα πράγματα χειρότερα. Και λέμε εδώ πέρα. Εκφράζει την αγωνία εδώ ο κ. Στανίδης και προσπαθεί αυτή τη στιγμή έτσι να πείσει τους υπεύθυνους τον καλύτερο δυνατό τρόπο προστασίας και των αλλιέων. Σωστό. Θα έπρεπε να καλά κάνετε και εκφράζει την αγωνία. Ζήστε αυτή την όμορφη γιορτή. Ζήστε. Πραγματικά, να σας πω μόνο ότι όλη αυτή η γιορτή ξεκίνησε χθες. Ξεκίνησε από την όμορφη Λαφιώνα με τρομερές εικόνες. Μέχρι πότε, από την παραγωγή τραχανά. Ολοκληρώνεται σε 10 μέρες. Μάλιστα. Σήμερα είμαστε Σκάλα Καλονίες πρωί και απόγευμα. Αύριο πάμε Ρεσό. Αύριο πάμε Ρεσό και ασχολούμαστε με ένα εξαιρετικό προϊόν. Σε μια σύνδεση 2, 3, 4 λεπτά όλη η πληροφορία. Δεν μπορεί να χωρέσει. Για να χωρέσει όλη η πληροφορία χρειάζεται ένα εισιτήριο, μία κράτηση σε ένα δωμάτιο εκεί, στο πανέμορφο νησί σας και να έρθει κανείς να ζητήσει την Μυτιλήνη. Εισιτήρια έχουμε φροντίσει να υπάρχουν διάφορες εκπτώσεις. Μάλιστα. Ξενοδοχεία έχουμε υπέροχα εδώ και το τραπέζι είναι στρωμένο και σας περιμένει. Να είστε καλά, όλοι σας. Για αυτό το λαδοτήρι σας, ρε Μυρσίνη, αυτό το λαδοτήρι σας. Όχι, εγώ θες σαρδέλες τώρα. Κώστα μου, ξέρεις τι θόρυβος ακούγεται, έτσι. Το στομάχι σου είναι αυτό? Όχι. Τι είναι? Τα άλογα που κλιμητρίζουν σιγά σιγά θα έρθουν, γιατί σήμερα έχουμε σταυλάρι της πουλής.